μόνη δήλωση που έχω να κάνω είναι ότι η πόλης άλλο. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει πια κράτος δικαίου στην Ελλάδα, αλλά δεν μπορούμε να ελπίζουμε ούτε στην επιβίωσή μας, διότι χάθηκε η ντροπή. Και αυτά είναι τα χάλια τους. Άλλη μια φορά να χειροκροτήσω. Αυτό που είδατε σήμερα ήταν μια παροδία. Δεν έχω τι να πω. Αυτή είναι η ελληνική δικαιοσύνη. Οι ποινές οι οποίες επιβλήθηκαν από το δικαστήριο ήταν ποινές χάδι. Είναι σαν τον ιστού Τσαράχνης. Εγκλωβίζουν τους δυνατούς και τους, εγκλωβίζουν τους αδύναμους. Ήταν έγκλημα. Αυτό σήμερα δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Παρότι η Έρδρα πήρε αυτή την απόφαση. Σήμερα και η ντροπή ντράπηκε. Και για μένα πλέον υπάρχει μόνο η θεία δίκη, τίποτα άλλο. Φτάσαμε σε πλημέλημα. Το τι είχε αποκρυπτεί από τη δικογραφία, το πώς επιλέχθηκε η Έδρα, το πόσα πράγματα δεν ακούστηκαν μέσα στην αίθουσα. Ένας δεν σεβάστηκε εμάς για τη δολοφονία 104 ανθρώπων και εύχομαι στα παιδιά μας να αλλάξουν χώρα. Δυστυχώς η Ελλάδα δεν θέλει να μάθει από τα λάθη. Η λέξη ευθύνη θα παραμείνει μια άγνωστη λέξη και δυστυχώς το επόμενο μάτι, το επόμενο τέμπι, η επόμενη δίθεν τραγωδία είναι στη γωνία. Το δικαστήριο καταδίκασε τον Σωτήρη Τερζούδη, πρώην αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος, τον Βασίλη Ματθεόπουλο, τότε υπαρχηγό και μετέπειτα αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος, και τον Ιωάννη Φωστιέρη, πρώην επικεφαλής του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων, για τη διαχείριση των εναέριων και των πλωτών μέσων. Δεν μπορούμε να φύγουμε. Έκρινε ενόχους ακόμα δύο αξιωματικούς της πυροσβεστικής που ενήργησαν ως επικεφαλής της κατάσβεσης στο πύρινο μέτωπο επειδή δεν εισηγήθηκαν την απομάκρυνση των πολιτών. Σε όλους επιβλήθηκε εκτιτέα ποινή φυλάκισης 5 ετών με μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή και της πρόκλησης σωματικών βλαβών. Τέλος καταδίκασε και τον ηλικιωμένο κάτοικο της περιοχής Νταού Πεντέλης, ο οποίος άναψε φωτιά για να κάψει χόρτα παρά την προειδοποίηση της πολιτικής προστασίας για ισχυρούς ανέμους στην Αττική, για εμπρισμό από αμέλεια. Σε αυτόν το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετών και αυτή μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα. Σήμερα απέτυχε η ελληνική δικαιοσύνη. Σύμφωνα με την πρωτόδικη απόφαση, για την εκατόμβη νεκρών στο Μάτι και στο Νέο Βουτζά, δεν έχουν ποινικές ευθύνες η περιφέρεια, η πολιτική προστασία και η τοπική αυτοδιοίκηση. Έτσι, απάλλαξε από τις κατηγορίες και κήρυξε αθώους τη Ρένα Δούρου, πρώην Περιφερειάρχη Αττικής, τον Ηλία Ψινάκη, πρώην Δήμαρχο Μαραθώνα, τον Ευάγγελο Μπουρνούς, πρώην Δήμαρχο Ραφίνας Πικερμίου, τον Δημήτρη Στεργίου Καψάλη, πρώην Δήμαρχο Πεντέλης, τον Ιωάννη Καπάκη, πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και άλλους κατηγορούμενους από την τοπική αυτοδιοίκηση και την πυροσβεστική. Αυτό που συνέβη ήταν κακοδικία. Ως δικηγόρος, συλλειτουργός της δικαιοσύνης, ως βουλευτής και πρόεδρος κόμματος, ως πολίτης αυτής της χώρας, ζητώ να ελεγχθεί με ποια διαδικασία το κακούργημα έγινε πλημέλημα, με ποια διαδικασία μπήκαν βουνά εμποδίων στον ανακριτή που ζητούσε να γίνει κακουργηματική η κατηγορία, με ποια διαδικασία εμφανίστηκε ένας ουρανοκατέβατος εισαγγελέας να κάνει έφεση όταν έκριναν τρεις δικαστές ότι πρόκειται για κακούργημα και με ποια διαδικασία μία πρόεδρος η οποία κληρώθηκε, υποτίθεται, για να δικάσει την υπόθεση του Φαλήρου με εμπλοκή της πυροσβεστικής, με θανάτους. Κληρώθηκε για να δικάσει την υπόθεση της Μάνδρας με εμπλοκή της πυροσβεστικής, με εμπλοκή της περιφέρειας, με εμπλοκή της κυρίας Δούρου. Η δίκη τότε αναβλήθηκε για κόλλημα που προέκυψε διαρκούσης της εκδίκασης. Πώς η ίδια αυτή δικαστής κληρώνεται και προεδρεύει στην υπόθεση για το Μάτι και δίνει εξ αρχής σήμα, σε μένα ήτανε απολύτως ορατό και γι' αυτό το είπα και στη διάρκεια της κατάθεσής μου, δίνει εξ αρχής σήμα ότι δεν πρόκειται να υπάρξει διερεύνηση. Η μόνη αποδεκτή απόφαση του δικαστηρίου στην υπόθεση αυτή θα ήταν να κρίνει ότι πρόκειται για κακούργημα και να παραπέμψει την υπόθεση αρμοδίως. Αυτό το δικαστηριακό ξέπλυμα που παρακολουθήσαμε είναι ντροπή, είναι ταυτόχρονα και έγκλημα.